λέγονται άνθρωπο με άνθρωπο, άνθρωπος με άνθρωπο, αλλά τι λέει, η δικιά μας συμπάγη είναι προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κόμους, του αιώνος, τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας και την πουραγής. Γίνεται ένας αόρατος πόλεμος από όλα αυτά τα δαιμόνια που είναι η ακόλουθη του διαβόλου, με τα πόσο καταστροφή φέρνουν στους ανθρώπους. Δεν έχω τώρα χρόνο να δημιουργήσω αόρατος εχθρός μας ποιος είναι. Είναι οι κακές έξεις. Είναι η κακή ροπή που έχουμε στο εσωτερικό μας. Η κλίση που έχουμε προς το κακό. Που αν δεν προσέξουμε, που αν δεν ενεργήσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές που λέει η Εκκλησία, τότε θεριεύει αυτή η κλίση, αν μείνουμε απρόσεκτοι, αν μείνουμε ράθυμοι στο έργο της πνευματικής. Μπορεί να τα πάρει ένας άνθρωπος με την αδιαφορία και την ανέλεια με αυτούς τους τρεις αοράτους εχθρούς. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πετύχουν τίποτα, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα οι άνθρωποι χωρίς τη χάρη του Θεού. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι κατά μέτωπο επίθεση. Τον διάβολο δεν μπορούμε να τον παλέψουμε κατά μέτωπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε επίθεση απέναντί του. Αλλά χρειαζόμαστε τι να κάνουμε, να έχουμε άμυνα απέναντί του. Να αμυνόμαστε. Και ποιο είναι το καλύτερο αμυντήριο, το πιο καλό οχυρωματικό έργο, η καλύτερη άμυνα, η καλύτερη πανοπλία σκέψη σου και την πανοδύναμη βοήθειά σου με την τεχνοβοσία. Να προσεχθεί στην Παναγία. Απέχομαι σημαίνει ντύνομαι. Φορώ ρούχα. Λέει, εσένα Παναγία έχω ρούχο, τη σκέψη σου έχω ασπίδα, εσένα έχω άμυνα και προστασία. Τι κάνει η Παναγία μας, μας έδωσε τον Χριστό. Αυτός είναι το αμυντήριο. Εμείς δεν είμαστε τίποτα, αδελφοί μου, τελείωσα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα σε αυτή τη ζωή, χωρίς τη χάρη και την προστασία του πανεκτήμονος και φιλανθρώπου Θεού. Ο Κύριος μας θα μας ενισχύσει. Ο Κύριος μας θα μας βοηθήσει στο έργο αυτό να πολεμήσουμε τον αόρατο εχθρό μας, τους αοράτους τρεις εχθρούς μας. Και η Παναγία μας έδωσε αυτό το Κύριο, γι' αυτό και ο Ιερός Εκτογράφος μας λέει αυτόν τον χαρακτηριστικό και όμορφο, πανέμορφο, πνευματικό στίχο. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων. Αδελφοί μου, σας εξήγησα μέσα σε λίγα λεπτά ποιο είναι η αόρατη εχθρή μας και ποιο είναι το αμυντήριο. Κύριε του Θεοφόρου Μάρτυρα, προς αυτόν και εσύ, εσύ.